Καλησπέρα. Για άλλη μία τρίτη εδώ, οι πράκτορες 002 με τον Οφσέ και τη Σαϊμίρα φυσικά. Ναι. Σε μια πάλι top εμφάνιση και διαφορετικό μαλλί νομίζω την πρώτη φορά. Σήμερα είναι υπερπαραγωγή το μαλλί. Είναι ένα μπιφτέκι στο κεφάλι. Πήγαμε για ψώνια μαζί και γι' αυτό... Σήμερα περάσαμε όλη τη μέρα μαζί. Καλό είναι αυτό ή κακό, δεν ξέρω βέβαια. Αφού δεν τσακωθήκαμε, καλό είναι. Δεν υπάρχει λόγο να τσακωθούμε, πιστεύω. Για τα συγκεκριμένα και μάλλον, επειδή λόγω του θέματος. Ναι. Είμαστε. Μας έκανε καλό, ναι. Ήταν για να πάρουμε μια ιδέα για το σημερινό θέμα. Σήμερα είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι, γιατί θα είναι τελείως παρείστικη η εκπομπή μας. Είναι όπως είπα, όταν βγαίνουμε για καφέ, έτσι και η σημερινή εκπομπή. Ο καφές μας. Που θα ακούσετε και εσείς τι συζητάμε όταν πάμε για καφέ και πόσο σούργελα είμαστε γενικά και πόσο συμπληρώνουμε ένας τον άλλον. Έχοντας την παρέα μας ένα ξεχωριστό άτομο. Πολύ καλό μας φίλο της τρελοπαρέας της Φιγκαρόπετρας που έχουμε εμείς. Τους παραπέντε. Το φίλο μας το Γιώργο. Γεια σου Γιώργο. Ήρθε η καριόλα της υπόθεσης. Είπες να έρθεις κι εσύ. Με το καλό. Τον Γιώργο τον έχουμε λίγο σαν. Πώς ήταν αυτός ο σχολιαστής που ξέρεις. Κράζει τα πάντα στις τηλεοράσεις και αυτά, ξέρεις, με talent show, με διάφορα που... Δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε. Είναι λίγο ο δικός μας σχολιαστής. Είναι η ατάκα. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό που είπαμε και στο post που έκανε η Σαϊμίρα. Για μην λέτε πολλά και τελικά δεν μπορώ να πω τίποτα και... Θα βρεις εσύ. Καλησπέρα, Πολ. Βλέπω εκεί πέρα έχει στείλει 500 μηνύματα, δεν τα προλάβαμε όλα. Ωχ, γεια σου, Πολ. Να καλησπέρισουμε όλα τα παιδιά που έχουν συντονιστεί. Φυσικά τη Σοφία. Η Σοφία είναι σταθερό χαρακτήρα εκεί. Η οποία σου έχω πει το κόλπο τη, Μπαίνει και από το Διονύση για να φαίνονται πολύ. Ναι, ναι. το πιο αστείο ποιο είναι. Αυτή τη στιγμή συνομιλούν στο chat τώρα ο Πολ και στέλνει, επειδή έχει μπει από το προφίλ του Σάκη η Σοφία και λέει ο Πολ, ξέρω εγώ, καλησπέρα. Και του λέει, γεια σου, ρε Σάκαρε από Περιστέρι. Και λέει, η Σοφία είμαι καλέ. Εντάξει. Θέλει, δεν θέλει, αποκαλύπτεται ρε παιδί μου ότι μπαίνει από πάνω. Από όπου έχει τη δυνατότητα να μπει, θα μπει. Α, κάνεις και τέτοια λέει. Ναι. Ο Μάκης λέει, γράφει από το πόρτ σε παρακαλώ. Καλά, έχουν κάνει ένα χαμό αυτή τη στιγμή. Έχουν κάτσει σε 500 λογαριασμούς εκεί πέρα. Για να... Τους ευχαριστούμε πάντως για το. Για την πληθώρα. Για το ότι είστε εδώ. Να φέρετε έχουμε κόσμο, ρε παιδιά. Εννοείται, πρέπει να έχουμε κόσμο. Μπλε μαλλί, λέει ρε φίλε μου η Σοφία. Τι μπλε μαλλί. Βγήκε πράσινο τελικά, αλλά θα το κάνουμε μπλε. Σιγά-σιγά. Από το φωτισμό η αλήθεια είναι στην κάμερα φαίνεται μπλε. Και φαίνεται και πολύ ωραίο. Μάλλον αυτή η εβδομάδα πρέπει να το αμπλέω τα παντήτα πατά. Σήμερα έχω κάμισο εσύ γαλάζιο τέτοιο άλλο στο μαλλί του. Λες και ήμασταν συνεννοημένοι να φορέσουμε ίδια χρώματα. Εγώ είπα να φορέσω ίδια χρώματα με το μαλλί του Γιώργου. Λοιπόν. Πάμε στο θέμα. Για να μην τέτοιο, θες να μιλήσεις λίγο για το τι θέμα έχουμε σήμερα. Λοιπόν, το βασικότερο θέμα σήμερα που έχουμε, φίλε Γιώργο, είναι οι σχέσεις μεταξύ άντρας και γυναίκα, αν μπορεί να υπάρξει φιλία. Και στη συνέχεια θα το αναλύσουμε γενικότερα. Δηλαδή, αν μπορεί να υπάρξει φιλία τώρα, πες μας μπορεί να υπάρξει λίγο τη γνώμη σου μέσω εμπειριών σου, μέσω τι γνώμη έχεις για αυτό το θέμα. Εγώ. Θα αρχίσω εγώ, αλήθεια, θα μου κάνετε τέτοια τιμή. Ναι. Δεν γίνεται να μην κάνουμε. Τι να πω, παιδιά. Εγώ είμαι ορισμός το ότι. Μπορεί να υπάρξει φιλία αγοριού και κοριτσιού. Ναι. Βέβαια, εντάξει, ξέρω ότι κατά βάθος όλες με γουστάρετε. Δεν μπορούμε χωρίς εσένα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Αλλά, εντάξει, αλλά πάντα και... μας ρίχνεις χ. Πάντα σας ρίχνω χ και μένουμε φίλοι. Αχ, πλάκα. Είσαι του γκρουπ του ότι είσαι υπέρ ότι υπάρχει φιλία. Βέβαια, φυσικά. Άμα δεν ήμουνα. Τι πιστεύεις μπορεί να κερδίσεις δηλαδή από μια φιλία. Άντρα και γυναίκα. Τι μπορώ, είναι πολλά διαφορετικά που έχει μια γυναίκα από έναν άντρα και μπορεί να σε καταλάβει σε άλλα επίπεδα από ότι ο άντρας. Συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Όπως και αντίστροφα. Δηλαδή, νομίζω ότι αν μια γυναίκα, αν μεταξύ γυναικών υπάρχει ζήλια και αντιζηλία κτλ., και μεταξύ ενός άντρας και μιας γυναίκας δεν υπάρχει ποτέ. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι την αντικειμενική γνώμη, όπως είναι ξεκάθαρα, θα την πάρω από έναν άντρα. Και την πιο μαμαδίστικη, πιο ξέρω εγώ, θα την πάρω από μια φίλη μου, από μια κολλητή μου. Κατάλαβες. Εγώ πιστεύω δηλαδή οι άντρες είναι πιο αντικειμενικοί γιατί δεν υπάρχει. Όπως και μεταξύ τους είναι καλύτεροι γιατί δεν υπάρχουν αντιζηλίες και ζήλιες. Τουλάχιστον δεν υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή στο επίπεδο που έχει με τις κοπέλες. Ναι, δεν θα μπορεί να ζηλέψει το ίδιο με μια κοπέλα.
Για μένα κιόλας ένα υπέρ μεγάλο είναι ότι μπορώ να πάρω πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα πάρω από ένα αγόρι. Τι δηλαδή, εννοείς, μας έπτει πέντε. Πιπέρι, πιπέρι. Μας παρακολουθούν και ξένοι άνθρωποι, ας καλέσουμε και τη Χριστίνα που έχει γίνει φίλη και δική μας, μια και είναι φίλη της Σοφίας. Εκεί στον Καναδά. Η Χριστίνα είναι. Γεια σου, Χριστίνα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Χριστίνα. Ελπίζουμε να σε μάθουμε. Και η Έμα μα βλέπει, εμά ακούει. Σε 10 χρόνια που θα έρθει η Σοφία, ελπίζουμε να έρθει και εσύ. Και μας λέτε. Σε 10 χρόνια που θα έρθει η Σοφία, ελπίζουμε να έρθει και εκείνη να τη γνωρίσουμε. Σοφία, δεν ξέρω τα σχόλιά σου αυτή τη στιγμή, αλλά δεν πειράζει. Σταμάτα. Ότι μπορώ να πάρω από μια τέτοια σχέση το ότι μπορεί, ρε παιδί μου, να μάθει κάποια πράγματα τα οποία δεν θα τα ήξερε. Από έναν άντρα. Δηλαδή και θα σε. Είναι και σαν γνώση. Σε ερωτικό επίπεδο. Όχι δηλαδή, μόνο. Πολλές φορές τυχαίνει να συζητάμε μεταξύ μας και εσείς να αντιλαμβάνεστε λίγο τη σκέψη μιας γυναίκας, όπως αντίστροφα και εμείς το πώς μπορεί να σκέφτεται ένας άντρας. Και έτσι θα ξέρεις τι θα μπορείς να κάνεις, τι δεν μπορείς να κάνεις. Γιώργο, πες μας λίγο, σου έχει τύχει φίλη σου να στην πέσει. Να θεωρείς ότι είστε φίλοι και να. Ναι, εσύ. Ευχαριστώ που με εκθυλίζει δημόσια. Βλάκα. Θα έπρεπε να είμαι τέτοιο. Τόσοι με θέλουν εμένα. Τι να κάνεις, ήμουν απόρρες που τσούρι. Εσύ πότε θα γίνεις μάλλον. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ λίγο. Είδαμε, ψάξαμε λίγο. Για να δούμε. Πέρα από τη γνώμη μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι εμείς αντιπροσωπεύουμε λίγο το υπέρ. Δεν υπάρχει ένας από εμάς που να υποστηρίζει το κατά. Οπότε... Υπάρχει, πιστεύω, ο Ανδρέας. Γιατί αμέσως στήχτηκε, εντάξει, πλάκα κάνουμε. Λοιπόν. Όχι, εννοώ ότι εντάξει, είναι πιο δύσκολο, πιστεύω. Αν και κατά βάθος όλοι μας έχουμε έναν ενδιασμό, πιστεύω. Απλά δεν θα το πούμε γιατί είναι πιο πολλά τα υπέρ. Λοιπόν, ψάξαμε, βρήκαμε λίγο να δούμε λίγο πιο επιστημονικά. Οπότε, μία ψυχολόγος, η κυρία Μαυράκη, υποστηρίζει ότι υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις για να υπάρξει πραγματική φιλία ανάμεσα σε έναν άντρα και μία γυναίκα. Μία από αυτές είναι, που νομίζω ισχύει και για εμάς τους πέντε, ότι όταν μεγαλώνουν από μικρά μαζί και έχουν κοινά πράγματα όπως σχολείο, σχολικές δραστηριότητες κτλ., είναι πιο εύκολο το δέσιμο και το να υπάρξει φιλία. Ναι, εγώ συμφωνώ. Καλά, εντάξει, εννοείται ότι είναι και μια επιστήμονα, δεν θα ήταν κάτι ό,τι να είναι να πει. Αλλά συμφωνώ ότι όταν μεγαλώνεις μαζί. Υπάρχει το ενδεχόμενο το ότι. Εντάξει, έχει περάσει από το στάδιο του ερωτικού, ίσως, και απλά καταλήγει σε μια φιλία, αν δεν προκύψει. Ναι, άλλωστε, όταν ξεκινάς με κάποιον μικρός, όπως εμείς, ας πούμε, ήμασταν μικροί, τώρα, ας πούμε, και νιώθουμε ουσιαστικά ότι. Εγώ τουλάχιστον. Είμαστε. Ναι, από πιο μικρά σε ηλικία. Εννοώ το ότι μεγαλώσαμε, ρε παιδί μου, στο κοινό σχολείο, είχαμε άλλα ενδιαφέροντα. Τώρα, ας πούμε, είμαστε κάποιοι διαφορετικοί άνθρωποι. Είναι σαν να ζήσουμε το τότε κάποιοι άλλοι και τώρα κάποιοι άλλοι, ξέρω εγώ. Είναι λίγο τέτοια η φάση. Αλλά είναι πολύ ωραίο το ότι καταφέρνεις, όχι μόνο εμείς, και οποιοδήποτε άλλος να καταφέρει να έχει την παρέα. Εσύ, Γιώργο, τι πιστεύεις πάνω σε αυτό? Δηλαδή, οι φίλοι σου περισσότεροι είναι επειδή έχετε μεγαλώσει, έχετε κοινά πράγματα ή έχουν προκύψει και στη συνέχεια? Για άντρα-γυναίκα μιλάμε πάντα, έτσι. Καταρχάς, εγώ το σύνολο που μιλάς, γιατί την έρευνα έχω πολλά σχόλια να κάνω, αλλά θα τα κρατήσω πάνω μου. Μέσα μου, γιατί επειδή τις ανεβάζετε και στο YouTube μετά τις εκπομπές, δεν θα ήθελα να φάω καμιά μίληση αν παίζει το μάτι που δεν να. Γιατί? Εντάξει. Όλα. Είναι το αποκαλυπτικά. Εμείς είμαστε. Δεν θα με το καριέρα. Εντάξει, το ξέρεις. Εκεί που οι άλλοι σταματούν και εγώ, εμείς αποκαλυπτικά συνεχίζουμε. Εδώ λέμε ότι σκεφτόμαστε. Εδώ λέμε ότι σκεφτόμαστε και προσπαθούμε λίγο να είμαστε αυτό που είμαστε και έξω. Ελεύθερα, φιλάκια πολλά, Ανούλα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθείς. Θέλουμε να τα λέμε όλα, ρε παιδί μου. Από ό,τι παίρνεις, τι πιστεύεις? Έχω και φίλες που έχω από παλιά, όπως είσαι εσύ, η Σοφία. Ναι. Που έχουμε γνωριστεί από το σχολείο. Και έχω και φίλες που τις έχω κάνει στην πορεία. Πιο μεγάλος. Για μένα δεν έχει σημασία η ηλικία. Οπότε καταρρύπτεις την έρευνα. Κοίτα, πόσοι γνωρίζω από το σχολείο και τελικά καταλήγουν να παντρεύονται. Δεν έχει σημασία αυτό. Καλά, αυτό είναι άσχετο τώρα. Πώς γνωρίζονται, ρε παιδί μου, τώρα πάμε σε ένα άλλο λίγο κεφάλαιο. Μακροχρόνιες σχέσεις. Εντάξει, σίγουρα ότι μέσα από μια σχέση μπορεί να μεγαλώνουμε μαζί, ρε παιδί μου, και κάποια στιγμή να δούμε. Ναι, ότι ταιριάζουμε και ερωτικά. Ρε παιδί μου, θέλω να κάνουμε μια οικογένεια μας. Αυτό, ναι, ρε παιδί μου, αυτό, αυτό. Απλά τώρα το θέμα μας είναι και καλά ότι αν συμφωνούμε στο τι. Αν μεγαλώσεις τα παιδιά σαν αδέλφια. Και... Πιστεύω ότι έχει πιο πολλές πιθανότητες να μεγαλώσουν ως φίλοι, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά πιστεύω ότι έχει γίνει και αυτό όμως. Ότι να έχουν μεγαλώσει σαν αδέρφια πολύ στενά. Ναι. Και αύριο μεθαύριο μεγαλώνοντας να έχουν ανακαλύψει διάφορα άλλα πράγματα.
Εδώ κανονικά αδέλφια το ανακαλύπτουν αυτά. Εντάξει, πιστεύω ότι το πάω. Θα μπορούσε να συζητήσει για αυτό το θέμα. Πάμε να δω τι άλλο μας έχει πει. Έχει πει κιόλας ότι όταν έχουν κοινά και σήμερα κοινά σημεία και ενδιαφέροντα. Ναι, γιατί μετά μπορεί να αλλάξουν. Ναι, μπορεί να είναι και από κάποιο, ξέρεις, group που ήταν μαζί, κάμια. Κάνα μπαλέτο, ξέρω. Καλά, η αλήθεια είναι ότι ας πούμε εμείς δεν έχουμε όλοι κοινά ενδιαφέροντα. Αλλά υπάρχουν άλλα σημεία. Εντάξει, θα ετερώνουν έρχονται. Απλά ίσως σου λέει ότι με τα κοινά ενδιαφέρονται πιο κοινά πράγματα, οπότε. Περισσότερες ώρες μαζί. Ναι, μάλλον αυτό, ρε παιδί μου, ότι και καλά ασχολούμαστε με το ίδιο πράγμα ακόμα, οπότε αναγκαστικά είμαστε δεμένοι και. Λοιπόν, το τρίτο λέει ότι όταν και οι δύο είναι δεσμευμένοι και πλήρως καλυμμένοι από τους συντρόφους τους. Δηλαδή, αν δεν είναι πλήρως καλυμμένοι, άστα να πάνε. Έχεις τον κίνδυνο. Γιώργο, πες μου λίγο, δηλαδή, αν εσύ σε περίπτωση που είχε σχέση, είχα και εγώ, αλλά δεν ήμασταν καλυμμένοι από τη σχέση. Θέλω σου είναι και ντένα σε πίσω. Τι δεν καταλαβαίνει. Εδώ τώρα που δεν έχει κανείς από τους δύο μας σχέση, δεν γίνεται. Εσύ τι δεν καταλαβαίνεις. Θέλω να σας υπενθυμίσω πάλι ότι είμαστε στο ραδιόφωνο του NSTV Live και δεν είσαστε μόνοι σας. Να λύσουμε το θέμα το ερωτικό σας. Αυτό είναι ένα άλλο το αιώνιο. Μάλιστα. Θέμα. Να κάνω μια παρένθεση. Φαίνεται η καράφλα μου στην κάμερα. Όχι, δεν φαίνεται. Φαίνεται αυτό το υπέροχο του, σαν του Λάζαρο που ήταν εδώ. Κόκκινε σαν ένα ζευγάρι. Πολύ δυστυχήστε. Τέλεια. Επίσης λέει, όταν έχουν δοκιμάσει να κάνουν κάτι μεταξύ τους και δεν τους έχει κάτσει. Η καρέκλα μου μίλησε. Υπάρχει, πιστεύω, αυτό το πράγμα. Ναι, νομίζω. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ρισκάρουμε, κάτσα να δοκιμάσουμε και αν δεν μας γίνει, δεν είμαστε φίλοι. Okay. Όχι. Μάλλον είναι ότι είμαστε φίλοι, δοκιμάζουμε γιατί μπορεί να βγει κάτι ερωτικό, δεν μας κάθεται, οπότε συνεχίζουμε να είμαστε φίλοι. Σε αυτό μπορείς να. Εγώ θα ήθελα να πω κιόλας ότι μπορεί μέσα από το. Όταν γνωρίζεις τον άλλον σαν φίλο, να βρεις κάποια στοιχεία του τα οποία σε καλύπτουν, τα οποία δεν βρίσκεις στο ετερονήμιση που θα ήθελες να έχεις δεσμό, και να περιπέσεις λίγο στη διαδικασία του να σου αρέσει. Αλλά κατά βάθος να μην τον θες ερωτικά. Να σε θες... Ναι, αυτό ακριβώς αυτό. Επειδή βρίσκεις ότι έχετε πολλά κοινά και σε καταλαβαίνει. Ναι, ναι, ναι. Δεν και νιώθω ότι πρέπει να τα. Σίγουρα. Εγώ αυτό πιστεύω, ναι, ότι ταιριάζει με αυτό. Δηλαδή υπάρχει και αυτό. Ναι. Βρίσκεις δηλαδή αυτό το ωραίο πρότυπο που θα το ψάχνεις σε τέτοιο, σε κάποιον δεσμό, αλλά δεν το βρίσκεις αυτό το δεσμό. Και νομίζεις ότι αυτός που είναι φίλος σου. Ωραία. Κάτι θα γίνει. Αλλά δεν απαντάει. Λοιπόν. Και το τελευταίο στις προϋποθέσεις είναι ότι η ωριμότητα που βλέπουν τα πράγματα. Τώρα βέβαια μάλλον μιλάμε για πιο μεγάλες ηλικίες. Δηλαδή όταν κάποιος έχει συνειδητοποιήσει τι θέλει. Άρα καταλαβαίνουν και το τι θέλει ο ένας, αν θέλει φιλικό ή όχι. Παρένθεση να κάνω μια αστεία, έτσι. Ο Μάκης πρέπει να το λέει σε σένα αυτό το μήνυμα. Λέει μη μας ασφίλει, υπάρχουν και τα ξηραφάκια. Μάλλον για την καλά. Α, για το μαλλί. Θα το κάνει ο Μίνα, το κάνει μπλε και εσύ του λες τα ξηραφάκια. Ο Μάκης σε καράπλα, τι θα πει. Μάκης, τι θα πει. Μαζευτείτε λίγο. Σε παρακαλώ, είπαμε, εκεί που οι άλλοι σταματούν. Ήρθα εγώ και γίνατε εσείς χειρότεροι. Πόπο Παναγία. Μας έχει καταστρέψει ο Γιώργος. Έχουμε βάλει τα στάνταρ μας πιο ψηλά. Μάκη μου, πολύ αγάπη, έτσι εννοείται. Άρχισε με κορυφαία τάκα γι' αυτό. Στην αρχή. Ότι ήρθε η καριόλα. Α, ναι. Μα το μετέδωσε εμάς και έχει κάτσει πολύ ήσυχο αυτή τη στιγμή. Η κυβέρνηση και με τρομάζει. Γιατί δεν ξέρω πόσο πρέπει να μιλήσω και πόσο όχι, αλήθεια. Δεν πρέπει να μιλήσει καθόλου. Πρέπει να κάτσει και εσύ να μιλήσει. Εννοείται πρέπει να μιλήσει. Σέρνουμε για γλάστα. Θα σε βάλουμε πόσα πρέπει. Κάνα μισά ώρα θα σε βάλουμε μετά και να μιλήσει. Υπάρχουν όρια. Καλά, σιγά. Θα βάλουμε μπιπ μετά μισή ώρα. Πάμε να δούμε τώρα τι μα λέει. Το καλό είναι ότι δεν μα. Εντάξει, πέρα από την πλάκα δεν περιοριζόμαστε. Δεν μα περιορίζει κανένα το τι και πώ. Ο άνθρωπος εδώ που με μαστιγώνει από τη μιλά, ποιος είναι. Αντρέας. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, τώρα τα προβλήματα που μας λέει ότι μπορεί να συναντήσουν μιας φιλίας μεταξύ ενός άντρα και γυναίκας, η ψυχολόγος πάντοτε, είναι η προκατάληψη των άλλων. Καλά, αυτό ειδικά, αυτό το πράγμα που κανένας δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει και πάντα σε ρωτάνε. Σίγουρα είναι φίλος σου και μήπως δεν είναι φίλος σου και τι γίνεται και, δηλαδή ειδικά εγώ με όλους σας, όλους σας σας είχα αγκόμενους πρώτα απ' όλα και δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάτι που δεν ξέρω. Το παιδί από τη γωνία. Το παιδί και κάτι θέλει. Για να whisky στο τελειά. Λοιπόν, αυτό πιστεύω το έχουμε βιώσει όλοι μας. Όπως και το δεύτερο που είναι το ίδιο. Προκαταλήψεις συντρόφων. Σου έχει κάνει ζήλια σύντροφό σου για φίλες σου.
Αστειευόμεθα τώρα, πιστεύω. Εννοείται τι κάνει και πιστεύω ότι κάνει και σε εσά και σε, σε άλλου. Σε μένα όχι. Γιατί τα δεν είχαμε ποτέ σκέψει. Ναι, παπά, άκου, ναι, ναι. Μην κάνετε ζήλιες, παιδιά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πολλοί άνθρωποι. Εντάξει, δεν σκέφτονται όπως εμείς, αυτό που σου λέει πριν. Ότι δεν λένε, σου λέει. Αυτή εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι πολύ δύσκολο. Να είναι. Ναι, αλλά δεν είναι κατόρθωτο. Και εμείς που έχουμε φίλους, αγόρια ή φίλες αντίστοιχα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιστέψεις όντως ότι. Δηλαδή, πάντα περνάει μια δεύτερη σκέψη ότι μήπως δεν είναι φίλοι του όμως. Μήπως ξέρω εγώ, μου λέει βλακίες ή μήπως υπάρχει κάτι ερωτικό. Ναι. Γενικά δεν είναι εύκολο να κατανοήσει κάποιος κάτι που ζούμε εμείς, Σόνι και Ντέ, επειδή εμείς το ζούμε, άρα θεωρούμε αυτονόητο ότι πρέπει ο άλλος να το καταλάβει. Ναι, αλλά εγώ είμαι της άποψης κατά το ότι να είσαι ρε παιδί μου εκεί. Και καλά, όχι αυτό που λέω είναι, ξέρω εγώ. Α, ναι, σε αυτό συμφωνώ. Ναι. Ότι πρέπει να υπάρχει. Ναι, 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 ναι. Γιατί ουσιαστικά, π.χ. παράδειγμα με τη δική μας παρέα, μεγαλώνεις μαζί από μικρά. Δεν μπορείς τον άλλο να πεις κάτσα να κάνω πέρα την παρέα μου, ξέρω εγώ, γιατί εσύ μου πες αυτό. Άμα ήταν κάποιος που γνώρισες τώρα, με τυπικά στη δουλειά σου ξαφνικά και σου λέει άλλες ζήλιες ή άλλοι αντίστοιχα, εκεί ναι, έχεις το άδικο. Αλλά όταν είναι μια πιο δεμένη παρέα, τι λες, Γιώργο? Και πάλι όμως δεν θεωρώ άδικο να υπάρχει μια τάδε ζήλια από, από τη σχέση σου, ας πούμε, ειδικά με δεν το ξέρει και τον άλλον καλά. Παραδείγματος χάρη, τώρα εσύ στη δουλειά σου πες ότι έχεις μια σχέση, ξέρω εγώ, εκεί, χι σχέση και ο. Και σου ξαφνικά βρίσκεις κάποιον στη δουλειά και είστε πιο φίλικα, ρε παιδί μου. Μιλάτε πιο άνετα κτλ. Πιστεύεις είναι το ίδιο να σου κάνει ζήλια για εκείνη, ξέρω εγώ, παράδειγμα τη Σαϊμίρα, ας πούμε, που είμαστε τόσα χρόνια φίλοι? Κοίτα, εξαρτάται και τι σχέση έχεις με τον άλλον. Άμα είσαι κόλλος και βρακή και είσαι κάθε μέρα με, το... με τη φίλη σου, ας πούμε. Εντάξει, κοίτα, θες, δεν θες, είσαι στη δουλειά κάθε μέρα. Καλά, ναι. Άλλο να έχεις μια φίλη που τη βλέπεις στη δουλειά, ρε παιδί μου, και κάνετε παρέα, μιλάτε στα διαλύματα, ξέρω εγώ, μιλάτε επειδή κάθεται δίπλα σου. Yeah. Και άλλο ρε παιδί μου να έχεις μια σχέση και να ξέρω εγώ να έχεις συνέχεια και την κολλητή σου μαζί. Αγκαζί. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Όταν κάποιος έχει συνηθίσει να είναι συνέχεια μαζί, δηλαδή να είμαστε εμείς οι δύο συνέχεια μαζί και ξαφνικά εσύ κάνεις σχέση και εξαφανίζεσαι, λογικό είναι να τσινίσω κι εγώ. Σπάτσε, σπάτσε τα νεύρα. Μη φοβάστε, δεν θα κάνω ποτέ σχέση. Εννοώ, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι, δηλαδή υπάρχει λίγο αυτό το ότι αλλάζουν οι συνθήκες. Οπότε δεν μπορείς να απαιτήσεις από τον άλλο να προσαρμοστεί μπαμ μπαμ, γιατί σου λέει κάτσε ρε φίλε, μέχρι χθες δεν είχε σχέση, μια χαρά. Τώρα που τέτοιο με αφήνεις, με παρατάς για την κοπέλα σου ή το αγόρι σου. Κατάλαβες, δηλαδή μπαίνει και αυτό, ότι πρέπει να βρεις κάπως τις ισορροπίες, που στην αρχή το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά μετέπειτα, δηλαδή αν εσύ χωρίσεις, δεν θα έχω δίκιο να σου πω εγώ ότι τόσο καιρό με έχεις γραμμένη και τώρα που χώρισες με θυμήθηκες. Κατάλαβες. Τώρα δηλαδή βάζουμε τη ζήλια της κολλητής εναντίον στις σχέσεις και όχι τις σχέσεις στην κολλητή. Εκεί το πήγες. Όχι, γιατί είναι και τα δύο. Είναι και τα δύο. Είναι και τα δύο, αλλά εμείς λέμε τώρα το ανάποδο. Ναι, εντάξει. Σχέσεις με τους φίλους. Γιατί και καλά δεν πιστεύουν ότι όντως έχεις φιλική σχέση. Άντρες, γυναίκα, ξέρω εγώ. Υπάρχουν και αυτοί, ναι. Καλά, γίνεται, στο χέρι σου είναι να τους αλλάξεις τη γνώμη. Εντάξει, ξέρεις τι, απλά νομίζω ότι ο διαχωρισμός της φιλίας και του έρωτα ανάμεσα σε μια γυναίκα και έναν άντρα είναι πάρα πολύ λεπτό σημείο. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να ξεπεραστεί. Κοίτα, και να μπερδευτείς ξέρεις... αυτό που λέγατε κι εσείς πριν. Ναι, ότι να μπερδευτείς αυτόν. Ποτέ δεν ξέρεις αν ο άλλος ή η άλλη αντίστοιχα τι προθέσεις έχει. Δηλαδή μπορεί εσύ να το νιώθεις φίλο σου. Αλλά ο άλλος να σε γουστάρει στο βάθος και να βλέπει διαφορετικά εσένα. Και να το βλέπει η σχέση, ξέρω αυτό το πράγμα. Ναι. Να κάνω καρδούλες στα μάτια σου, δεν ξέρω αν κατάλαβες. Καταλάβω. Κάπου έτσι. Και δείχνει και το ημώτικο στην κάμερα. Τέλος πάντων, ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή κάποια πράγματα. Εντάξει, αυτό είναι λίγο περίεργο. Το καθένας όπως πιστεύει πράττει. Απλά καλό είναι να. Σέβεσαι τον άλλον και να ψάχνεις λίγο. Ανοιχτό μυαλί να είμαστε, να συζητάμε. Εννοείται. Βλέπω εδώ το σχόλιο της Σοφίας. Το έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Μάλλον για αυτό που είπες εσύ. Για το ότι οι κοπέλες σου ζηλεύαν τις φίλες σου. Από του Σάκη δεν ξέρω αν γράφει ο Μάκης ή η Σοφία. Πάντως πρέπει να τα ξεχωρίσεις από την αρχή μας. Λέει λογικά η Σοφία είναι για να με λέει ηλίθιε, άρα είναι η Σοφία. Okay. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου, φίλη μου. Το έπιασα το νόημα. Πες μας λίγο το επόμενο στα προβλήματα που εμποδίζει μια σχέση μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας. Η αυτοπαγίδευση στα στερεότυπα. Πιστεύω είναι σχετικά το ίδιο.
Μπορείτε να το εξηγήσετε με ένα από γράμματος. Μάλλον το ότι κλείνεσαι σε αυτό που λένε όλοι, ότι δεν γίνεται ένα στεφάνι. Τότε πώς. Α, ναι. Το άλλο σου λέει ότι είναι η προκατάληψη. Προκατάληψη στον άλλο. Έχουν αλλάξει πλέον, δεν ισχύουν. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο. Κι όμως πιστεύω ακόμα και σήμερα. Το να μην υπάρχουν φίλοι άντρες με γυναίκες. Καλά, μην το λες. Ναι, κι όμως πιστεύω ότι και σήμερα υπάρχουν αυτά. Όχι, ξέρεις, σίγουρα υπάρχουν και άνθρωποι που είναι 100 χρόνια πίσω. Αλλά... όταν έχεις φίλους, άντρες ή αντίστοιχα ο άντρας σε φίλες κοπέλες, το πιστεύει. Όταν μετά βρει κοπέλα, ξαφνικά για την κοπέλα του δεν το πιστεύει ποτέ ότι έχει φίλους σε αγόρια. Δηλαδή, κάπως έτσι γίνεται όλη η φάση. Εντάξει, και το τελευταίο πρόβλημα που λέει εδώ πέρα είναι. Γι' αυτό δεν ο Ανδρέας έχει αράξει εδώ πέρα με την ησυχία του. Κάθεται και γελάνε, παιδιά. Το τέταρτο πρόβλημα που μας λέει εδώ η ψυχολόγος είναι ότι όταν υπάρχει, λέει, ερωτική έλξη. Εντάξει, πιστεύω αυτό είναι χαζό, γιατί όταν υπάρχει ερωτική έλξη δεν θα βρεις φιλία πάνω σε αυτό το πράγμα. Εντάξει, μην το λες. Σε πολλές φορές μπορεί. Μάλλον εννοεί από τον έναν. Θεωρείς ότι επιστήμονας αυτή λέει χαζά πράγματα? Εγώ όχι. Απλά θέλω να σου πω ότι δεν συμφωνώ σε όλα. Από μένα το περιμέναμε, αλλά όψε. Ξέρω. Τόσα χρόνια στις εκπομπές. Δεν τα κάνω αυτά. Έχει πάρει το κολλάι. Λοιπόν, οπότε αυτό ήταν και τα προβλήματα που αποδίζουν μία σχέση. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι έτσι λίγο να σπάσουμε το πολύ πλα πλα. Και να επιστρέψουμε πάλι εδώ κοντά να συνεχίσουμε με τα θεματάκια που έχουμε ετοιμάσει. Yeah. Πρόσεχε, πρόσεχε παιδί μου πως μιλάς και προπάντως εμάς που σ' αγαπάμε. Δυο φιλαράκια έκανες και θέλεις να τα φας αφού όταν το σκάς αλλού κοιτάμε. Πρόσεχε, πρόσεχε παιδί μου πως μιλάς και προπάντως εμάς που σ' αγαπάμε. Τους φίλους τους διαλέγουμε, γι' αυτό δεν τους παιδεύουμε. Τα μυστικά μας λέμε. Κι εμείς ερωτευτήκαμε, αλλά δεν τρελαθήκαμε. Τους φίλους δεν τους καίμε. Κι εμείς ερωτευτήκαμε, αλλά δεν τρελαθήκαμε. Τους φίλους μας δεν καίμε. Μας, γιατί μας αγαπάς, τι κρύβες από μας και από τη σκιά σου. Δυο φιλαράκια έκανες και θέλεις να τα φας, για πρόσεξε μην έρθει και η σειρά σου. Μίλα μας, μίλα μας, γιατί μας αγαπάς, για πρόσεξε μην έρθει και η σειρά σου. Τους φίλους τους διαλέγουμε, γι' αυτό δεν τους παιδεύουμε. Τα μυστικά μας λέμε. Κι εμείς ερωτευτήκαμε, αλλά δεν τρελαθήκαμε. Τους φίλους δεν τους καίμε. Κι εμείς ερωτευτήκαμε, αλλά δεν σκοτωθήκαμε. Τους φίλους μας δεν καίμε. Τους φίλους τους διαλέγουμε λοιπόν. Και ισχύει. Είναι η οικογένεια που διαλέγουμε. Πόσο μ' αρέσει αυτή η φράση. Οι φίλοι είναι η οικογένεια που διαλέγουμε. Ήμουν σίγουρη. Δεν λέει να σχολιάσουμε στον Γιώργο. Μου βάλανε χέρι τώρα που τον ακούγατε, γιατί ήθελα να είμαι πιο ξινός. Ωραία. Όχι πιο ξινός, αλλά αυτό σου ρε φίλε μου. Επειδή μπήκε η μαμά σου. Γεια σας κυρία Εβελίν.
Μην τον ακούτε. Πρέπει να πούμε αυτό το σχολιασμό της μαμάς, πρέπει να το πούμε. Λοιπόν, λέει, γνώμη μεγαλύτερη. Αν ένας από τους δύο είναι καρακούλα, σιγά μην είναι ενοχλή. Αυτός και είναι γούρλο. Δηλαδή, αν ο άντρας μου έχει μια φίλη μανεκέν, θα πρέπει να πιστέψω ότι ποτέ δεν είναι ιδέα, δεν είναι διαφορετικά. Αποτέ και τα δύο παγωμένο σου το βλέμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς χωρίσουμε και τι δεν θα δεινά αυτό να ήταν ψέμα. Μου τα πάνε τα μάτια σου, αυτά που θέλουν να μου πουν τα δυο σου χείλη. Πάλι καλά που μας ενημέρωσε ο Ρου για το πρόβλημα. Είχε προχωρήσει στο τραγούδι, δεν ακούγονταν, λέει, αυτό που λέγαμε. Oh. Εντάξει, είναι live, είναι τεχνικό θέμα, δεν πειράζει. Ποιο τραγούδι, το επόμενο. Το επόμενο, ναι. Oh, το πλασάραμε χωρίς τέτοιο. Δεν ποιο ήταν το επόμενο. Δεν ακουγόμασταν. Δεν ακούστηκε αυτή η υπέροχη τέτοια. Εντάξει, είμαστε σε λίγο περίεργα. Εσείς χάνετε. Μας έχει σοκάρει ο Γιώργος εδώ. Να, μάλλον ναι, για αυτό την ερώτηση το του Χάρη δεν απαντήσαμε. Λέει το μαλλί του Γιώργου είναι μπλε ηλεκτρικ. Είναι μπλε ηλεκτρικ, Γιώργο. Είναι τυρκουάζ. Το μαλλί σου έχει κάνει θράψη. Έχει κάνει θράψη, πραγματικά πιστεύω ότι θα πουλήσει περισσότερο το μαλλί σου παρά όλη η συζήτηση που έχουμε ετοιμάσει. Το έκανα, παιδιά, πρώτη προβολή για εσά. Τι τιμή. Μπράβο. Χαίρομαστε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Όπως βλέπετε, δεν τα καταφέρνω ούτε εγώ. Τι άλλο να κάνετε. Βλάκα, όχι, σήμερα έχουμε πολλούς. Είστε όλοι συντονισμένοι και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Καμιά φίλη σου δεν βλέπω, Γιώργο. Αλλά δεν πειράζει. Είναι όλοι πάλι δικοί μας. Όλα συμπλάττουν. Δεν δηλαδή, έχω φίλε. Βλέπει σχέση μου. Λοιπόν, για πάσα έμασα η μοίρα γιατί. Λοιπόν, είπαμε. Μαρλένα, πού είσαι. Να το χωρίσουμε. Να το χωρίσουμε λίγο. Και να μιλήσουμε μετά για το αν μία φιλική σχέση, όταν μία φιλική σχέση γίνεται ερωτική. Έχει γίνει μία σχέση σας από φιλική ερωτική, Γιώργο. Εμένα όχι, εγώ ξέρω, θα τους διαλέγω. Ή φίλους ή γκόμενου. Ναι. Γκόμενες, γκόμενο φάση. Εγώ έχω υπάρξει φίλη και με τέτοιο. Έχω υπάρξει δεν φίλη. Δεν είμαι εγώ, σας τορκίζω. Και μετά να γίνει σχέση. Ξέρουμε, αλλά είναι αλλά χειρότερη επιλογή. Ενώ το χειρότερο πράγμα μπορείς να κάνεις. Εντάξει, σε κάποιους καταλήγει καλά. Όχι, μην το λες. Πώς είναι τόσο σίγουρη. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, ρε φίλε μου. Όταν κάνεις μία σχέση με έναν φίλο σου, χάνεται τελείως το φιλικό. Έχει πεθάνει. Δεν υπάρχει λύση η επόμενη. Όταν το βρίσκεις δηλαδή φίλο, κάνεις κάτι μαζί του και μετά. Κοίτα, ξανά. Είναι η λογική ότι ένας φίλος σου θεωρείς ότι, ρε παιδί μου, επειδή σε ξέρει από την καλή και από την ανάποδη και επειδή είσαι ο αυτός σου, θεωρείς ότι με το να γίνει κάτι ερωτικό θα σου συμπεριφερθεί όπως εσύ θέλεις και αυτά που εσύ θέλεις επειδή σε ξέρει. Άρα δεν θα σε πληγώσει, δεν θα σε κάνει, δεν θα σε ράνει, ρε παιδί. Αυτό που λέγαμε και πριν. Όμως, όταν το ερωτικό, όταν γίνει από φιλικό ερωτικό, χάνεται το φιλικό. Είναι σαν να γνωρίζεις έναν άλλον καινούριο άνθρωπο, άσχετα από πριν τον ήξερες σαν φίλο. Ναι, αλλά μπορεί να σε αρέσει αυτό το άλλο άτομο. Δεν είναι αναγκαστικό. Ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι, ρε παιδί μου, με τις άποψεις και το διατηρώ στη ζωή μου, ναι, ότι καλύτερα να κρατήσεις μία φιλία που μπορεί να κρατήσει για μία ζωή, παρά να κάνεις μία σχέση με έναν φίλο σου και με το κίνδυνο να το καταστρέψεις. Μιλάς από προσωπική εμπειρία, Εξαρτάται, δεν το, εξαρτάται μέχρι το πού θα το πας, πόσο το θες. Εκεί είναι λίγο να κάτσεις να το, να το σκεφτείς καλά μόνο σου, με τον άλλον, την άλλη κτλ. Εντάξει, είναι όμως πόσο έχει προχωρήσει η σχέση σου, ρε φίλε. Μπορεί, ρε παιδί μου, να σου έρθει σε ένα η όρεξη και να πεις το βλέπω σαν φίλο, θέλω όμως να κάνω κάτι μαζί του, ρε παιδί μου, μου αρέσει. Και να το ρισκάρεις, να πεις να το κάνω. Και αν δεν γίνει, άντε γεια σας, ξέρω εγώ. Μπορεί να το βλέπεις και έτσι. Υπάρχει και, και αυτή η εκδοχή ανθρώπου, ρε παιδί μου. Παίζει και αυτό. Γιατί έχει κρυφτεί πίσω από το μικρόφωνο, έτσι. Δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του. Κρύβεται πίσω από το μικρόφωνο. Κρύο αστείο. Κάνε λίγο λοιπόν, ζήστε. Οπότε μία φιλική σχέση όταν γίνει ερωτική, εγώ θεωρώ ότι χάνεται. Εσείς θεωρείτε όχι, οπότε διαφωνούμε. Δεν είπα οπότε θεωρώ όχι. Απλά δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανόνας. Δεν υπάρχει κανόνας.
Συγγνώμη, δεν πιστεύεις ότι μία φιλία μπορείς να την κρατήσεις για πάντα αυτό που σου είπα? Ενώ μία σχέση στην ηλικία που είμαστε όχι τόσο. Εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις πάντα σε όλα. Καλά, ναι, συμφωνώ σε αυτό, αλλά... Δηλαδή θα χαράμιζες μία φιλία για μία σχέση? Εξαρτάται την περίπτωση πάντα, εξαρτάται από πολλά. Άμα, ξέρω εγώ, Εντάξει, να σου πω κάτι, αν κάποιον όμως φίλος σου τον ξέρεις τη σχέση πώς είναι. Δηλαδή με ξέρεις εμένα πώς είμαι σε μία σχέση. Και ρε παιδί μου, σαν φίλος μου με ξέρεις. Όταν δεν είμαστε πλέον φίλοι, δεν θα τρομάξεις. Συμβαίνει κάτι. Ναι, είμαι πάρα πολύ συγκινημένος και χαρούμενος, γιατί πήρκαν και άλλοι για δική σου φίλη από ό,τι κατάλαβα. Γιατί λένε Γιώργος αγαπάω, γεια σου Γιωργάρα. Η Μαριλένα λέει Γιώργος αγαπάω. Γεια σου Μαριλένα, μπανιέρα. Η Ιάννα λέει γεια σου Γιωργάρα. Και μας δείχνει κάτω το chat ότι είναι 9 online και γράφει full από δίπλα. Παιδιά, ευχαριστούμε πολύ γιατί. Εντάξει, έχουμε σπάσει τα μηχανάκια. Έχει σπάσει τα μηχανάκια. Ποιο survivor και ιδίε. Κάτσε εδώ, αγόρι μου. Γιώργο, σε βλέπω μέλος. Εδώ, μια τρίτη καρεκλίτσα. Θα είμαι και από πίσω. 20 ευρώ. Μεγάλη τα ρήφα σου. Τι θα γίνει με συγγράφω. Λοιπόν, ναι. Οπότε. Εγώ είμαι της άποψης, θα σου πω η δική μου γνώμη πάνω σε αυτό είναι ότι αν θέλεις να έχεις καταρχάς πως θα ξεκινήσεις, γίνεσαι φίλος με κάποιον και αρχικά ξέρω εγώ και γνωρίζεις κάτι διαφορετικό, βλέπεις κάτι διαφορετικό πάνω του και αποφασίσεις ξέρω εγώ ότι ναι, μου αρέσει ρε παιδί μου και θα ήθελα να το ζήσω αυτό το πράγμα μαζί, γιατί βλέπεις στοιχεία που δεν θα μπορούσες να τα δεις αλλιώς. Αρχικά ούτως ή άλλως πιστεύω η σχέση θα ξεκινήσει σαν μια μικρή φιλία σε εισαγωγικά. Όχι το friend zone που πέφτουμε που λέμε ότι μπήκα στο friend zone. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτό είναι τελείως άλλη ιστορία. Θέλω να μου το αναλύσετε. Εγώ γιατί δεν το ξέρω αυτό. Το friend zone, Σαϊμίρα, είναι ότι όταν μπαίνεις, προσπαθείς να κάνεις κάτι με κάποιον. Τα λέω σωστά, Γιώργο. Θέλω να μου μιλάς. Σε βλέπω πολύ χαλαρό. Τέλειωσε την πρότασή σου. Ναι, ότι προσπαθείς να κάνεις κάτι με κάποιον, αλλά ξαφνικά πέφτεις, ρε παιδί μου, στο. Μπαίνεις στον κύκλο της φιλίας. Σε βάζει το σπίτι, σε κάνει φίλο. Σε σένα. Σήμερα που έχουμε full κοινό, βρήκες να πεις και εσύ πώς να το πιάνε. Και μετά λέει ότι εγώ και ο Γιώργος. Όχι ρε φίλε μου, περίμενε. Εννοώ ότι επειδή είσαι πολύ γλυκούλης και πολύ καλό παιδί, βγάζεις σε όλες τις κοπέλες πολύ το φιλικό περισσότερο. Αυτό εννοούσα. Μπείτε σε μια σειρά, γιατί θα σας βάλω όλες στο friend zone. Έχω πάρα πολύ. Παρακαλώ τις φίλες των ψεύδων να μας δουν. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι, ναι. Αυτό, δεν τις κάνουν φίλο, ναι. Απλά δεν είναι απαραίτητο. Να είναι γλυκούλιδες σαν εμένα. Ευχαριστώ για την τέτοια. Μπορεί να είναι και καρδιόλιδες σαν εμένα. Ναι. Και γιατί να μην θες να μου πεις ότι εσένα οι κοπέλες σε βάζουν στο φιλικό. Θέλω να πω ότι είμαι καλά. Αυτό. Τι βλάκας πείτε. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι. Αλήθεια λες. Αχ, με πεις να σπώρεις εδώ. Εγώ δεν θα σε έβαζα Γιώργο. Στο φιλικό, αλλά... Σε βάζω εγώ, οπότε ας συνεχίσουμε. Από πολύ παλιά. Γιατί υπάρχει και η αντίστοιχη κατηγορία που μία κοπέλα τη βλέπουν μόνο για διασκέδαση. Και επειδή λες για τον Οψέφη Μαλακίες, θα πω σαν και εσένα δηλαδή. Εκδίκηση εκ μέρους του Οψέφη. Είναι ο βοηθός μου. Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι, για καλό σε φέραμε. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτό μετράει και το ότι αυτό που πες και για μένα. Έλα, εγώ για σένα το είπα για καλό. Όχι, δεν σου λέω, εντάξει, πέρα την πλάκα. Για καλό που όποιο γουστάρει τον κάνει φίλο. Επειδή είναι πολύ καλό παιδί. Να σου πω, μου αρέσει πολύ, άχισε με λίγο σαν φίλο. Είσαι πολύ καλό παιδί, ξέρω. Είσαι τόσο καλό παιδί που δεν μπορούν να τα κάνουν αυτά τα φτιάξουν μαζί σου. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό, πιστεύω ότι μετράει και λίγο η προσέγγιση που κάνεις. Που κάνω, που κάνεις. Μπράβο. Όχι, διαφωνώ, γιατί. Πολλές φορές εγώ κρίνω... ξέρεις ότι δεν είμαι ο χαρακτήρας, ας πούμε, ο πέφτουλας να το πάω χήμα, ρε παιδί, να του πω σε γουστάρω, ξέρω και 1,200 ρε παιδί, να τις κάνεις καμάκι κατευθείαν. Άλλο στη θέση μου θα είναι έτσι. Οπότε τη το δηλώνει από την αρχή ξεκάθαρα ότι εγώ θέλω αυτό. Οπότε τρως το χ και ηρεμήσεις. Δεν γίνεσαι φίλος. Ή απ' την άλλη, ρε παιδί μου, λες ότι θέλω ρε παιδί μου κάτι να κάνω μαζί, ή το πας πολύ γλυκά κτλ. Από εκεί και πέρα, ή αν θα σε βάλει στο friend zone γιατί θα δει ότι δεν κάνει ένα βήμα παραπάνω. Ή τέλος πάντων μπορεί να το δει ότι είναι είσαι ρομαντικός και όντως θέλω να κάνω μια σχέση μαζί σου. Εκεί πιστεύω δείχνεις. Καλό είναι πάντα να δείξεις τον εαυτό σου. Είναι ανάλογο και ο άλλος σε ποιον θα πέσεις. Κοίτα, καλό είναι πάντα να δείξεις τον εαυτό την αληθινό. Και από εκεί και πέρα, αν είναι να γίνει κάτι. Εντάξει, πρέπει να κάνεις σχέση κάτι, ρε παιδί μου. Και εσύ και οι άλλοι και
Και οι δύο τέλος πάντων. Και οι δύο πλευρές. Ναι. Ναι, και οι δύο πλευρές. Απλά, φίλε μου, καμάκι λέει κατευθείαν η Σοφία. Απλά πρέπει, αν θες να δείχνεις. Καμάκι, πέσιμο! Θα μας βάλει η Σοφία πως θα την πέφτουμε. Πραγματικά. Πρέπει να σας κάνει μερικά μαθήματα. Θα σας φέρουμε μια μέρα, Σοφία, ή μάλλον θα σας κάνουμε σύνδεση από το Skype να μας κάνεις μαθήματα. Και παιδί μου, πρέπει να του δείξεις τι ακριβώς θέλεις. Γιατί ο άλλος, άμα είναι αυτό που έλεγε και ο Γιώργος, ξέρω εγώ, που λέγατε τώρα που σχολιάσατε. Με τη διασκέδαση, που βλέπει την άλλη διασκέδαση. Ναι. Δεν φταίει ο άλλος αν η άλλη του δείχνει ότι θέλει τη διασκέδαση. Αυτό μερικές φορές δεν το δείχνεις, αλλά είναι και σε τι. Ρε, τι αποπνεί η άβρα σου. Ναι, το τι. Το πώς κινείς. Ναι, ακριβώς. Αυτό με την άβρα ήταν. Μπορεί να το αποπνεί η άβρα σου και να μην το καταλαβαίνεις. Τι εννοείς. Δεν πάει μόνο για σένα, μην μου στραβώσεις το μάτι. Μπορεί να δείχνεις, ρε παιδί μου, πράγματα που δεν είναι ακριβώς αυτό που σκέφτεσαι. Ρε παιδί μου, μπορεί άλλη να είναι κοπελίτσα καλή για σχέση, να θέλει σχέση, αλλά να μου βγαίνει έξω σαν. Ναι. Όχι σαν για σένα. Σαν. Άρα μιλάμε για άλλο. Δεν ξέρω, πήγαινε ένα βράδυ στο Μπουρνάζ να δεις. Έχει κόλλημα με αυτό το Μπουρνάζ. Δηλαδή, εντάξει. Εντάξει, αυτή είναι η πίστη από δική μου γνώμη πάνω σε αυτό το ζήτημα. Εσύ έχεις να πεις κάτι άλλο. Οι γυναίκες, λέει εδώ η Άννη. Ναι, η Άννα. Κινούν τα νήματα. Ο Πολ λέει είναι αράχνες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν. Πάντως και η Άννα που είναι γυναίκα, βλέπεις όμως ότι λέει κινούν τα νήματα. Άρα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο Ρου λέει αρμένη σαν Άννα. Πέντε ωρέξεως. Νομίζω ότι. Μακριά από το σπίτι, φίλε. Ότι όλο αυτό, δηλαδή. Όταν ένας άντρας και μια γυναίκα είναι φίλοι, αν η γυναίκα κάνει την κίνηση, τον έχει ρίξει τον άλλον, ό,τι και να λέει. Εγώ αυτό πιστεύω. Εντάξει, γιατί είναι πιο εύκολο μια γυναίκα να ρίξει κάποιον παρά ένας άντρας. Δηλαδή, αν ένας άντρας κάνει κίνηση και η γυναίκα δεν θέλει, δεν θα γίνει. Ενώ αν η γυναίκα, όσο και να υποστηρίζει ένας άντρας ότι εγώ τη βλέπω φιλικά, αν η φίλη του, έστω και για πλάκα του την πέσει, δεν θα αντισταθεί. Εγώ αυτό πιστεύω. Θέλω όταν θα τελειώσουμε να κάνουμε μια δοκιμή μεταξύ μας, να δούμε. Να δεις ότι εσένα κανείς δεν θα σου κάτσει, να ηρεμήσουμε. Ήθελες να εκφραστεί ελεύθερα, λυπάμαι. Η λοιπόν. Μαριλένα εδώ πέρα λέει ότι τον Ινή σέρνει καράβι. Τον παρώνει. Έλα, επειδή θέλω να του το αφιερώσω αυτό το τραγούδι, το επόμενο. Εμένα. Ναι, με όλες αυτές τις κακίες που λέει. Το οποίο σας προειδάσαμε λίγο πριν. Ναι, το προχωρήσαμε λίγο κατά λάθος. Ποιο είναι, έχω γωνία. Το δεν θέλω τέτοιους φίλους. Επειδή εμείς δεν θέλουμε τέτοιους φίλους, θέλουμε αληθινούς φίλους. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάρα. Αγάπη μόνο. Στα μάτια σου τώρα στο παγωμένο σου το βλέμμα. Πώς θέλεις να χωρίσουμε και τι δεν θα δεινα. Αυτό να ήταν ψέμα. Μου τα πάνε τα μάτια σου. Αυτά που θέλουν να μου πουν τα δυο σου χείλη. Μου τα πάνε τα μάτια σου. Πως τώρα πια θέλεις να μείνουμε δυο φίλοι. Δεν θέλω τέτοιους φίλους. Δεν θέλω τέτοιους φίλους. Που να με κάνουνε πικρά να πληγωθώ. Δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω.
θέλω τέτοιους φίλους. Φίλους που θέλουν να με βλέπουν να πονώ. Αυτό που τώρα κρύβεις στη ψυχή σου. Πώς θέλεις να χωρίσουμε, δεν ξέρεις πόσο με ματώνει η σιωπή σου. Αυτά που θέλουν να μου πουν τα δυο σου χείλη. Μου τα πάνε τα μάτια σου. Πώς τώρα πια θέλεις να μείνουμε δυο φίλοι. Δεν θέλω τέτοιους φίλους. Δεν θέλω τέτοιους φίλους που να με κάνουνε πικρά να πληγωθώ. Δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω τέτοιους φίλους. Φίλους που θέλουν να με βλέπουν από νό. Λοιπόν, ήρθε και ο Αντρέας στην παρέα μας για να συζητήσουμε και να τελειώσουμε το πρώτο θέμα περί φιλίας και σχέσεων. Καλησπέρα. Εγώ πιστεύω πρέπει να δώσουμε λίγο το λόγο στον Αντρέα, επειδή. Δεν ξέρω γιατί ήρθες στο τελευταίο. Γιατί τι είναι το τελευταίο? Αν μπορεί μια ερωτική σχέση να γίνει φιλική. Το αντίθετο από αυτό που λέγατε πριν. Δηλαδή. Ναι. Τι, εγώ να πω τώρα την άποψή μου. Ναι, τώρα που ήρθες. Τέλειωσε την ηλιοθεραπεία. Άρπαξες λίγο. Έκανα μια ηλιοθεραπεία εκεί και ήρθα. Αν μπορεί μια ερωτική σχέση να γίνει φιλική. Ναι. Μπα, όχι, δεν πιστεύω. Πολύ δύσκολο. Δεν έχεις πρώην σου φίλε? Πιστεύω πάρα πολύ δύσκολο. Όχι, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Γιατί? Επειδή πάντα ένας από τους δύο νιώθει κάτι. Γιατί μην κοιτάς εμένα όταν τα λες αυτά? Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα και δεν το ξέρω. Υποχώρια πράγματα. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρετε. Και δεν τα μάθετε ποτέ. Δεν τα μάθετε ποτέ. Λοιπόν, χαίρομαι πάντως που βλέπω εδώ πέρα ότι επικοινωνούν μεταξύ τους τα παιδιά στο chat. Οι viewers. Μιλάει η μαμά σου, ας πούμε, την φίλη μου την Άννα και επικοινωνούν. Μου στέλνει μάνα μου μήνυμα να αλλάξω θέση γιατί φαίνεται καράβλα μου. Και μου λέει, μην πεις τίποτα. Δεν φαίνεται. Αφού δεν φαίνεται, παιδί μου, το βλέπω. Μια χαρά είσαι. Εντάξει, κάπου πριν φαινόταν. Εντάξει, μην το κοιτάς τώρα, καλέ. Δεν φαίνεσαι. Εντάξει, κούκλος, αγόρι μου. Έχει πολύ στο μαλλί. Εδώ έχεις κάνει ολόκληρη θράψη με το μαλλί το τυρκουάζ. Η Άννα λέει εδώ πέρα, πιο εύκολο είναι να βρεις δουλειά παρά να υπάρξει φιλία μεταξύ άντρα και γυναίκας. Υπάρχουν και αυτές οι απόψεις. Για πες τώρα, Αντρέα. Όχι, ναι, είναι πολύ δύσκολο το αντίθετο, παιδιά. Γιατί εντάξει, τώρα, άμα είναι δύο άνθρωποι τώρα και έχουν σχέση, και ειδικά άμα έχουν πολύ καιρό και έχουν μοιραστεί τώρα κάποια συγκεκριμένα πράγματα και αυτά κατευθείαν να γυρίσουν, ας πούμε, το κουμπί και να πούνε είμαστε φίλοι. Μπορεί να σου πω την αλήθεια, μπορεί να πούνε είμαστε φίλοι και να είναι για τα μάτια του κόσμου για λίγο. Δηλαδή, ας πούμε, να είναι φίλοι αναγκαστικά, ξέρω εγώ, επειδή μένουν στην ίδια παρέα, ξέρω εγώ, και αυτά, και αναγκαστικά να πρέπει να βλέπονται και να ανταλλάζουν ένα γεια και αυτά. Αλλά φίλοι, με την έννοια του φίλου, πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί πιστεύω, δηλαδή, είναι πάρα πολύ λίγες περιπτώσεις. Εσύ υπάρχει, αλλά... δεν θεωρείτε ότι είναι καλύτερα από το να χάσεις τελείως κάποιον από τη ζωή σου? Δηλαδή, okay, δεν προχώρησε το ερωτικό, αλλά από το να τον χάσεις τελείως από τη ζωή σου και να μην έχεις επαφές, να τον έχεις έστω φιλικά. Εξαρτάται πώς θα είναι και ο χωρισμός, ρε εσύ. Νομίζω είναι χειρότερο αυτό, πάντως. Άμα χωρίσουν επειδή και οι δύο δεν θέλουν ένας τον άλλον πλέον. Συμβαίνει ερωτικά ποτέ αυτό σε ένα χωρισμό? Πάντα ένας από τους δύο δεν θα το θέλει. Έχω τόσο γνωρίσει κόσμο που έχουν πει, ρε παιδί μου,
αφού δεν μας βγαίνει πλέον, ας μείνουμε φίλοι. Και έχω δει που έχουν κρατήσει και φιλίες. Έχω δει και το τελείως αντίθετο εννοείται. Ναι. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Και ξέρεις τι είναι πολύ άσχημο. Άμα χωρίζουν, ας πούμε, δύο άνθρωποι και ο ένας από τους δύο, ξέρω εγώ, νιώθει ακόμα πράγματα και επιδιώκει να μείνουν φίλοι μόνο και μόνο, ξέρεις, για να διατηρήσει αυτή την επαφή, ξέρεις. Mm. Αυτό πιστεύω είναι πολύ, πολύ χειρότερο. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Πάλι κοιτάει τον Γιώργο, παιδιά, δεν ξέρω. Τι, τι γίνεται, δεν ξέρω. Αλλά αυτό πιστεύω είναι πολύ, ναι. Παιδιά, ίδια. Να το αναλύσουμε. Σε πρώτη πανελλήνια μετάδοση. Πρέπει να πείτε την αλήθεια, παιδιά, τώρα εδώ on air. Υπάρχει κάτι ερωτικό ανάμεσά μα, αλλά το κρατάμε κρυφό για το. Πολύ κρυφό, ούτε εμείς δεν το ξέρουμε. Για να μην σβήσει το πάθος. Μάλιστα, όσο εσύ δεν μας είπες, έχεις κάνει, έχεις μία ερωτική σου σχέση, έχει γίνει φιλική. Πάνω στην απίστευτη. Γιατί... Ναι. Μία ερωτική μου σχέση έχει γίνει φιλική. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο. Ξέρω κι εγώ μία. Κι εγώ άλλη μία. Εγώ δεν ξέρω. Okay, ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν φύγουμε. Ναι, εννοείται πάντοτε. Αυτές που έπρεπε, αυτές που δεν έπρεπε, ούτε για σχέση. Σοφία, πιστεύω το εμπεδώσαμε. Το έχει βάλει 4.000 ευρώ. Τι λέει πάλι, μωρέ αυτή. Όταν υπάρξει το σεξ, δεν γίνεται να μείνεις φίλος. Το σεξ, αυτή η κοπέλα πια. Και τα. Πραγματικά. Νομίζω, Σοφία, τελικά πρέπει να πας να σπουδάσεις κάτι σε σεξολόγος. Άσε τα περί marketing και τέτοια. Marketing, ναι. Μήπως εκτός αν θέλει να ανοίξει κάτι άλλο. Σε marketing το πήγε. Κάτι με ξενοδοχεία θα λέει. Και να τα πούμε τώρα εδώ. Κυρία Νερ, παιδιά, έτσι μεταξύ μας. Για στείλε ρε Σοφία να μας πεις. Βρισκόμαστε όλοι μαζί. Τώρα βρεθήκαμε γιατί είναι δύσκολο. Παραίστικο δεν είπατε. Τι μαγείρεσες σήμερα να μας πεις τα νέα σου. Λοιπόν, πρέπει να σε παραφέρω λίγο σε τάξη. Έχετε ξεφύγει όλοι σας. Λοιπόν, εγώ λοιπόν έχω καταφέρει να κάνω ερωτική μου σχέση σε φιλική. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο σίγουρα. Πώς ήταν το πρώτο διάστημα, ρε παιδί μου, δηλαδή είχε εξαφανιστεί τελείως το ερωτικό, υπήρχε το ερωτικό? Όχι, ρε, είναι πολύ δύσκολο. Όταν σου λέω δύσκολο, είναι δύσκολο γιατί παλεύεις τον εαυτό σου. Ουσιαστικά. Προσπαθείς να. Ναι, hotel management, το καταλάβαμε, Σοφία. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο γιατί προσπαθείς να τα ισορροπήσεις λίγο, να τα ζυγίσεις, να δεις όντως τι γίνεται, ξέρω εγώ, αν υπάρχει κάτι μέσα σου, μέσα της. Είναι λίγο δύσκολο αυτό τώρα. Τώρα μην γίνεσαι πρόστιχος καταρχάς. Εγώ το λέω με άλλη έννοια. Εν πάση περιπτώσει, είναι δύσκολο, αλλά εντάξει, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Βέβαια, ισχύει και αυτό που λέει η Σοφία, ότι όταν υπάρχει το σεξ, υπάρχει κάτι παραπάνω δηλαδή. Είναι ακόμα πιο δύσκολο. Υπάρχει κάτι μέσα. Είναι ακόμα πιο δύσκολο να γίνει η φιλία. Ειδικά μια φιλία που θες να κρατήσεις, ξέρω εγώ. Νομίζω. Εντάξει, δεν ξέρω. Γιατί ρε παιδιά. Γιατί σαν η μοίρα πλέον των άλλων, θες δεν θες, θα τον βλέπεις λίγο ερωτικά. Θα θυμάσαι. Εντάξει, απλά τον έχεις γνωρίσει λίγο παραπάνω. Πόσο πιο πολύ. Πόσο πιο πολύ τον γνωρίζεις. Το γνωρίζεις όπως θα γίνει η μάνα του. Τι άλλο θες να γνωρίσεις. Τα κόκκαλα θες να βγάλεις. Να το ξεκοκαλύσεις, θέλεις. Εντάξει, από εκεί πέρα σου λέω ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά σε κάποιες προϋποθέσεις, με κάποιες προϋποθέσεις μάλλον δεν είναι τίποτα ακατόρθωτο. Και όποιος το καταφέρει αυτό, παιδί μου, τέλος πάντων, είναι ωραίο. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, θέλετε κάτι άλλο να πείτε για το θέμα φιλία, σχέσεις και τα λοιπά, ότι είπαμε κάτι να πεις εσύ Γιώργο που ήθελες να τα μαζέψεις και να τα πεις στο τέλος. Όχι, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, παιδιά, λίγο... Το εξαντλήσαμε, νομίζω. Ναι, ωραία, γι' αυτό λέω και εγώ, για να πάμε στο δεύτερο θέμα, αφού πρώτα βάλουμε ένα τραγούδι. Πάμε λίγο έτσι να αλλάξουμε λίγο θέμα, πολύ dirty έπεσε, πάμε λίγο να ανεβούμε πιο... Λίγο τσάχτερ τσάχτερ που λέει η Σοφία. Και πάμε για το επόμενο διαφορετικό τελείως θέμα. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah.
Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show up. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. A dragon bone, a retirement. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Λοιπόν, επανήλθαμε. Για να μπούμε λίγο, να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα. Γιατί τόση ώρα ήταν πολύ βαρύ. Ήταν πολύ βαρύ. Δείξαμε οικογένειες και όχι. Και θα σε έχουμε. Λίγο ξεκινήσεις, σε διακόψω. Ναι, ναι. Γιάννης. Συνέχισε. Έλα ρε βλάκα, γιατί με ξεφυλίζεις έτσι. Συνέχισε. Τι έγινε. Παιδιά, κάτι παίζεται εδώ πέρα, δεν ξέρω εγώ. Ποιος είναι ο Γιάννης. Για τον Αντάντακο. Ναι. Α, ναι, είναι ο διαγωνισμός της σημερινής εκπομπής που έχουν βάλει τα παιδιά. Η Σαϊμίρα θα προσπαθήσει να πει με τρεις προσπάθειες το σωστό όνομα του γνωστού Έλληνα καλαθροσφαιριστή που αγωνίζεται στην NBA. Λοιπόν, πρώτη ευκαιρία, Σαϊμίρα. Λοιπόν, έλα, Σαϊμίρα, πες το, πες το. Αντεκοπούμπο. Αντεκοπούμπο ένα, κυρίες και κύριοι. Πρώτη απόπειρα λάθος, δεύτερη. Δεν μπορώ να το πω, ρε. Δεύτερη, έλα, πες. Πώς τα λένε, πες μου λίγο. Έχεις άλλες δύο ευκαιρίες. Αντεκοπούμπο. Δεύτερη λάθος. Αντεκοπούμπο. Και η τρίτη. Και η τρίτη, η τελευταία. Πες μου λίγο πώς είναι. Όχι, εκεί δεν πουλήσουμε, δηλαδή. Δεν το πω. Ο αντεκο. Τούμπο! Αντικό τούμπο, κυρίες και κύριοι! Τρίτη λάθος! Λυπόμαστε πάρα πολύ. Όπως περισσότεροι καταλάβατε, ο Γιάννης άντε το κούμπο. Αλλά δεν πειράζει, θα τον εμπαπτίσουμε. Ακούσαμε αντεκοπούμπα, ακούσαμε αντεκοπούμπο. Αντεκοπούμπο, το τιμό και το πούμπα μόνο ξεχάσαμε. Και όλα τα άλλα τα είπαμε. Στην επόμενη εκπομπή θα προσπαθήσει να πει το όνομα του Ραμπέσα Τρατανά, του παλιού ποδοσφαιριστή. Μείνετε συντονισμένοι την επόμενη τρίτη. Θα έπαιρες πολύ γέλιο. Λοιπόν... Ράμπεσα τρατανά. Ράμπεσα τρατρανά. Μόνο το τρατρά είπε λίγο λάθος, αλλά εντάξει, καλό ήταν. Λοιπόν... Έτσι αστεία θα προχωρήσουμε και στο επόμενο θέμα. Τι σας έχω, τι σας έχω. Λοιπόν, στην Ισπανία... μία πρωτότυπη ιδέα. Άνοιξε 20 ανοχής με πλαστικές κούκλες. Αφού φύγαμε εμείς. Ναι, δεν προλάβατε τα καλά. Λοιπόν, είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτιά. Διεκδικεί ο 20 ανοχής στην Ισπανία. Υποστηρίζοντας ότι είναι ο πρώτος στην Ευρώπη, προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα να κάνουν σεξ με πλαστικές κούκλες, οι οποίες δεν είναι αυτές που νομίζετε που έχει στα sex shop. Είναι η Λίλη, ένα 61, με ασιατικά χαρακτηριστικά. Είναι η Λίλη που λέμε. Λέμε όνομα. Ναι, ναι, ναι. Είναι η ξανθιά Κέιτι, ένα 70 με μεγάλο εσωτερικό και εξωτερικό κόσμο. Τι εσωτερικό, αέρα. Κάπως έτσι, έχουν φορτώσει. Και έχει και φουσκωμένα χείλη και είναι και η Αφρικάνα Λίζα, η οποία έχει ύψος 1,68. Και εκεί κειμένω το λες, δηλαδή. Και είναι οι κούκλες αυτές, οι οποίες το κόστος τους είναι 82 ευρώ, παρακαλώ, για μία φορά συνουσίας μαζί τους. Έναντι των 117 που θα είναι στη συνέχεια η κανονική τιμή για μία ωριαία συνεδρία. Πιο ακριβές είναι οι κούκλες παρά οι αληθινές γυναίκες. Πραγματικά. Οι πελάτες μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε 4 κούκλες. Η διεύθυνση, βέβαια, εννοείται ότι εγγυάται ότι οι κούκλες πλένονται και απολυμμένονται μετά από κάθε χρήση.
Θα ξεράσω. Την ψεκάζει με τετόλ. Και το κόστος τους είναι 5.000 ευρώ. Ζυγίζουν 40 κιλά και είναι κατασκευασμένα από σιλικόνη. Άμα δει, 5.000 ευρώ κάνει κούκλα. Η μία κούκλα, ναι. Και όμως. Όμως είναι φτιαγμένες έτσι που δεν φαίνονται. Δεν είναι οι πλαστικές. Είναι πραγματικά κούκλα. Δεν έχουμε φωτογραφίες. Δεν είναι, έχουμε, ναι, φωτογραφίες και υπάρχει και στο site φωτογραφίες, παιδιά, μπορείτε να το ψάξετε να δείτε. Είναι πραγματικά. Είναι σαν Barbie, φαντάσου. Σαν γυναίκες. Δεν είναι σαν αυτή την κούκλα που βλέπεις με ανοιχτό το στόμα. Που την κάνει ωραίο ψεύδο. Λέω αυτό το. Που είναι με τα χέρια πάνω. Είναι κανονικά παιδιά και έχουν και φυσιολογικές κινήσεις από ό,τι κατάλαβα που διαβάσαμε. Δεν είναι μόνες τους. Ναι, είναι ρομποτικές. Σαν το τσάκι. Όχι, απλά για απόλυτα ρεαλιστικές κούκλες. Οι οποίες λέει ότι όσον αφορά την κίνησή τους και την αίσθηση, θα σας επιτρέπει να εκπληρώσετε κάθε φαντασίωση. Χωρίς κανένα όριο. Χωρίς όρια, έτσι, φουλ. Πιστεύω είναι το top για εμάς τους άντρες και σε πολλά θέματα. Εντάξει, είναι βέβαια λίγο. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος αφού αποφασίζει που αποφασίζει να πάει, γιατί να πηγαίνει να πάει σε κάπου που έχει κούκλες και έχει κανονικές. Γιατί σε αυτή την μπορεί να καταλάβει. Είναι πολύ άρρωστοι άνθρωποι. Εντάξει, το μόνο καλό είναι ότι δεν μιλάνε. Το ξέρω. Αλλά και μπορεί να κάνει τα πάντα χωρίς φόβο. Αλλά δεν ξέρω τι προτερήματα άλλα έχουν. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι special εκεί πέρα. Γιατί όχι. Είναι μια κούκλα η οποία, ρε παιδί μου, είναι όμορφη. Δηλαδή, θα πήγαινες μαζί της. Εντάξει, να σου πω κάτι. Το κακό είναι ότι δεν θα υπάρχει ανταπόδοση. Να σε ρωτήσω, Ρεμίρη, υπάρχει φίλε ανάμεσα σε σένα και μια κούκλα? Είστε βλάκα. Γιατί, ρε παιδιά, και να σας πω και κάτι άλλο. Πες λίγο και για το... για να δικαιολογήσουμε αυτό που λένε τα παιδιά. Δεν θα σχολιάσω για αυτό που γράφει η Άννα. Άμα έρθει, λέει, στην Ελλάδα, αυτό θα πάει άπατο. Λέει, μιλάνε, λέει, κιόλας, θα γλιτώσουν οι άντρες στην Κεβατομουρμούρα. Οπότε κατάλαβες. Εδώ πιστεύω. Ναι, για εμάς όλοι θα ταξιδέψουν στην Ισπανία. Ναι, αλλά για δικαιολόγησες τα παιδιά τι συμβαίνει. Ότι, ρε παιδί μου, πόσοι προτιμούν τις πλαστικές κούκλες. Και όμως, ναι, υπάρχει και αυτό το ρεπορτάζ που υπάρχει η εταιρεία και χάρισε σε συνταξιούχο, λέει, πλαστική κούκλα η οποία έμοιαζε, ήταν ολόιδια η νεκρή σύζυγός του. Όχι νεκρή εννοείται. Σου λέει, έχασα τη γυναίκα μου. Παιδιά, πρέπει να μου τη δώσετε. Σε νεαρή ηλικία όμως, όχι όπως πέθανε. Σε νεαρή ηλικία, ναι, όχι όπως πέθανε γριά. Κούκλα. Είναι 70 χρονών ο Κινέζος αυτός κύριος και είναι γιατρός στο επάγγελμα και την έχασε το 2015, λέει. Μα, Κινέζος. Ναι. Δεν θα του πει και όχι η κούκλα. Και ο μάγκας, εφόσον ήταν, λέει, μόνο στη ζωή, αποφάσισε να ξοδέψει 2.300 αυτό. Δεν ευρώ, λογικά, ναι. Και αγόρασε μια πλαστική κούκλα ώστε να κορμείται σεξουαλικά. Να σου πω κάτι, πλάκα. Έχω μια πορεία τώρα να την πω όμως. Πρέπει. Εδώ έχουν πει άλλα και άλλα. Πραγματικά. Οι κούκλες δεν θα πρέπει να πάνε ανάλογα και με το μέγεθος που έχει ο άντρας. Δηλαδή. Εντάξει, λοιπόν, επειδή βλέπουμε. Τι είναι αυτό. Χαρήκα πολύ που ήρθατε σήμερα. Οι κούκλες συγκεκριμένες, Αημίρα. Όπως και οι άνθρωποι, δεν έχουν ένα stop, αν δεν καταλαβαίνω. Όχι, όχι, άλλο εννοώ. Δηλαδή αυτό που έλεγε ο Γιώργος για τους Κινέζους. Λένε ότι οι Κινέζοι. Πίνουν το καφέ με τη μέση. Προσπαθώ να το πει διακριτικά, ναι. Βλέπεις την αγωνία αυτή. Ναι, ναι, το καταλάβαμε. Και αν η κούκλα έχει συγκεκριμένο μέγεθος. Υποτίθεται κάνει 5.000 ευρώ η κούκλα. Δεν θα ήταν μια κούκλα η οποία θα ήταν μελετημένη. Τέτοιο, πώς τα λένε αυτά τα one size που εφαρμόζουν. Κάπως έτσι. Σαν να μπαίνει άνοιξη. Σωστά το λες. Την κούκλα εδώ. Και βλέπουμε εδώ τον παππού, λοιπόν, που από την πολλή χρήση, λέει, είχε πάρει μια κούκλα ο παππούς επειδή πέθανε η γυναίκα του. Και από την πολλή χρήση, λέει, τη διέλυσε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σκέψου, τι έκανε ο παππούς 70 χρονών. Ο Κινέζος κιόλας. Κάτι που δεν κάνουμε εμείς 25 μας. Ο Κινέζος κιόλας, μάλιστα. Και για καλή του τύχη, η εταιρεία, λέει, το αποδείχθηκε εντελώς πολύ γενναιόδορη και του έκανε, λέει, δώρο μια νέα κούκλα. Η οποία είναι ίδια στα νιάτα τη σύζυγό του και. Θα την έχει αιώνια από ό,τι κατάλαβε, να την διαλύσει γιατί. Εδώ διέλυσε την προηγούμενη. Τελείως. Μάλιστα. Στη γυναίκα του, την κανονική. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το τραγουδάκι θα λέει πάρα πολλά για το. Για το επόμενο αστείο. Hi, Bobby. Δεν μας χαμηλώνει γιατί είναι τραγουδάκι. Όσοι ξέρουν εκεί μέσα στο τραγούδι, πρέπει να τραγουδίσετε όλοι μαζί. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere.
Barbie Let's Go Party λοιπόν. Γιατί, γιατί. Γιατί σαν η μοίρα Come on Barbie Let's Go Party. Λοιπόν. Παρεμπιπτόντως, αυτή ήταν η Aqua, παιδιά που του ακούγαμε. Και όχι η Britney Spears που επιμένει σαν η μοίρα ότι είναι η Britney Spears. Η Spears είναι στο πόλεμο. Νόμιζα η κοπέλα που το λέει ότι είναι η Britney. Η Britney. Η Britney. Η Britney δεν θα έλεγε να το δει τραγούδι, αλλά και το τελευταίο λοιπόν θεματάκι για να κλείσουμε, γιατί έχουμε και υπερβεί λίγο το χρόνο. Και όλα ρε παιδιά, περνάμε τόσο ωραία που δεν καταλάβω ότι πέρασε όλα. Μην το λες τόσο πιστικά. Φαίνεσαι κιόλας. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν έναν κύριο, ο οποίος α, ναι, θες, τον κύριο, εσύ, λέει ότι έχει ένα περίεργο βίτσιο, Γιώργο. Ο οποίος λοιπόν αυτός κύριος Αντρέα υποστηρίζει ότι του αρέσουν οι μεγάλες και έχει κάνει σχέση με μία κυρία 91 χρονών. Όχι οι μεγάλες μιλ, οι αυτός πιο μεγάλες. Η χαρά της Γερμανού. Πώς είναι αυτός? Λοιπόν, θα σου πω αμέσως. Αυτός το γριά, εκτός ομίτου, έχει κάνει συγκυριολεξία, έτσι, πράξη. Η πολύ γριά, δηλαδή, η σάπια τώρα. Λοιπόν... Η γριά κόντα εκτός μου, παιδί μου, γιατί σάπια γίνει. Λοιπόν... Συγγνώμη. Λοιπόν... Ο 31 χρονών, λοιπόν, Kyle, άρχισε να καταλαβαίνει ότι του αρέσουν οι ηλικιωμένες γυναίκες όταν ήταν μόλις 18 χρονών. Από τότε βγαίνει με γυναίκες, οι οποίες κυμαίνονται από τα 60 μέχρι τα 90. και τις οποίες βέβαια γνωρίζει μέσω site γνωριμιών. Δεν του αρέσουν, λέει, οι γυναίκες οι νέες, γιατί δεν του αρέσουν και οι αποκριστικότητες, όπως εξομολογείται. Πώς είναι αυτός που λέει? Ενώ η γριά θέλει το one night stand, ας πούμε. Με τη φύση. Με τη φύση. Αυτό σαν. Είχε στην Ελλάδα. Λοιπόν, λέει, δεν βγαίνει με μία μόνο γυναίκα, αλλά ταυτόχρονα με πολλές συνταξιούχους. Θέλει. Πάει μαζί σε ειδική τράπεζα και ξέρει τι κάνει το παιδί. Προσέχει για να έχει. Και κάποιες από αυτές τις οποίες ξεχωρίζει, τις γνωρίζει και στη μητέρα του. Όπως την 91 χρονών Μαρτζόρι. Τι λένε την κοπέλα, την κυρία. Σημειώνουμε ότι η πεθερά είναι 41 χρόνια νεότερη από την ύφη. Δίνει την ευχή της η νύφη στην πεθερά. Και όπως υποστηρίζει εδώ το παιδί, με όλες τις κυρίες. Έχουμε φωτογραφία το παιδί. Ναι, ναι. Έχουμε και το παιδί και την κοπελίτσα. Έχει κανονικά σεξουαλική ζωή. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά τα έχουν. Είναι. Περνάνε καλά. Σε δράση. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό, θα έπρεπε τέτοιο. Θα το επιχειρούσατε. Συγγνώμη. Θα το επιχειρούσατε. Εντάξει. Νομίζω ότι δεν πρέπει να απαντήσουμε κάτι σε αυτό. Δεν χρειάζεται. Γιατί όχι. Εννοείται πως ναι. Επειδή είναι συνταξιούχος ή επειδή είναι 91. Το συνταξιούχος είναι. Επειδή είναι συνταξιούχος. Το λέω στεγνά, ναι, θέλω λεφτά. Το ότι είναι συνταξιούχος είναι το μόνο θέμα. Ανάλογα τη σύνταξη εδώ άλλο. Ρε παιδιά, η 90 φεύγα γριούλα. Μπαίνει, ας πούμε, σε site γνωριμιών και να γνωρίσει το παιδί, τον Kyle, ας πούμε. Αυτό το λες εσύ που δουλεύεις στην τηλεπερφόρμανση και μιλάς με. Σε παρακαλώ, δεν θα ήθελα να ξέρω που δουλεύω. Το ψάχνω παντού. Ναι, οι οποίοι έχουν iPhone, Mac και ζεροπαίρνουν για προβλήματα. Πού ξέρεις πόσο χρόνο είναι ο καθένας που μιλάει. Εντάξει, τώρα. Είναι ένα χρόνο ή μετά από το τάφο, μωρέ. Γιατί το λες αυτό? Να πει στο Facebook να ψάχνει κομμενάκι. Μπορεί να θέλει, δεν ξέρει. Στο 21ο αιώνα. Εξυγχρονιστείτε. Γιατί, Γιώργο, δεν θα θέλεις εσένα η γιαγιά σου να σου στείλει μια. Α, να βρει ένα καλό παιδί. Δεν θα ήθελα να ζητήσουμε για τη γιαγιά μου. Ρε παιδί μου, εννοώ, εντάξει. Καλά, τώρα να βρει ένα γιαγιά σου. Να βρει ένα καλό παιδί, το σατανά. Να κάνουν παρέα εκεί κάτω. Πολύ καλό παιδί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι το βλέπεις αυτό το πράγμα στο περίγυρο σου είναι λίγο παράξενο. Ορίστε, η Σοφία απαντάει. Γιατί όχι, λέει, έχει διάθεση για γιούλα. Ναι, ρε. Αν και Σοφία για 150 χρόνια να είναι διαθέσει. Σοφία, βλέπει τον εαυτό σου, μου φαίνεται σε 60 χρόνια. Ναι, πραγματικά, μήπως είναι. Εγώ νόμιζα ότι οι γυναίκες από μία ηλικία και μετά χάνουν τις ερωτικές διαθέσεις. Δηλαδή, ένας άντρας. Γιατί είναι ενόπαυση και καλά. Και πέρα από αυτό, ρε παιδί μου, ένας άντρας νομίζω ότι πάντα θα έχει διαθέσεις. Και είναι πολύ συνήθες φαινόμενο ένας άντρας με μία πιτσιρίκα. Τώρα ήδη. Έλα στον παππού που λέγει παλιά που γάζει. Ναι, εντάξει. Και αυτές έχουν δικαίωμα στη ζωή.
Οκ, okay, Ζαϊμίνα, θα το συζητήσουμε. Έρωτα. Αν ζούμε πρώτα σε 50-60 χρόνια, θα το ξανασυζητήσουμε. Πάντως, παιδιά, φαντάζεστε όμως τα παιδιά σας να έρθουν να σας γνωρίσουν έτσι, να είναι 18 και να είναι ο άλλος 50. Ε, όχι, εντάξει. Είναι λίγο. Αυτό σου λέω στο περίγυρο όταν γίνεται. Εντάξει, είναι ακραίες περιπτώσεις. Αυτές τώρα που έχει πιάσει είναι ακραίες. Εντάξει, όχι ότι δεν γίνονται, αλλά σε πολύ μικρό ποσοστό. Εντάξει, δεν νομίζω τώρα να είναι όντως. Αν το βλέπατε, ποια θα ήταν η αντίδρασή σας, να κατακρίνετε ή. Ο άντρας μετά τα 60 τέλος, λες. Όχι, ρε φίλη μου, δεν ισχύει αυτό. Ενώ η γιαγιά μετά τα 90, εκεί στα 91 μετά είναι. Μετά τα 60 τέλος. Ναι. Δηλαδή, μετά τα 60 δεν το χωρίσει το Διονύση. Θα πάει σε 91. Θα πάει σε πιτσιρικάκι. Τι να κατακρίνεις, μόνο, δεν είναι φυσιολογικό τώρα αυτό 18 χρόνια τώρα. Η γυναίκα έχει πάντα όρεξη. Όχι, είναι 31 αυτό και αυτή είναι 91. Ποιο άλλο. Και πάλι δεν είναι φυσιολογικό, εντάξει. Ότι δεν είναι φυσιολογικό δεν είναι. Τώρα γιατί ρε παιδιά, ο έρωτας δεν έχει ηλικία. Ναι, σου λέω ρε παιδί μου τι είναι το φυσιολογικό. Τώρα από εκεί πέρα. Εντάξει, απλά δεν θα ήθελα ένα παιδί μου αυτό που το κάνει. Κλασικά. Δεν έχω πρόβλημα με τους γκέι, αλλά δεν θέλω το παιδί. Δεν θέλω το παιδί μου. Κάπως έτσι. Όπως εγώ με τη μαμά. Μαμά μου, πώς φαίνεται το μαλλί του Γιώργου. Ωραίο είναι να το κάνω κι εγώ. Έχει γραμμίσει κάτι, γυναίκα. Ωραίο αυτό το τατού που έχει εκείνο. Ναι, ωραίο είναι αυτό το σχέδιο. Πάμε να χτυπήσω κι εγώ. Να σου πω. Δεν θα θέλει ο παπάς και τέτοια. Μάλιστα. Ωραία, και ένα τελευταίο ωραίο έτσι. Το αφιερώνουμε αυτό. Περίεργο. Μια περίεργη είδηση που τα αφιερώνω κυρίως στις γυναίκες. Γιατί μας λέει για ένα καινούργιο application. Μια εφαρμογή που έχει εφευρεθεί από την εταιρεία της, την Outcast. Η οποία. Το θέτει σαν θέμα ότι αν ο σύντροφός σας είναι μακριά, λέει, και περνάτε και, ή αλλιώς οι στιγμές που έχετε μαζί του είναι περιορισμένες και είστε εθισμένοι στο σεξ, γελάω γιατί καταλάβατε για ποιον πηγαίνει αυτό, και ή είστε φρεσκορωτευμένοι, λέει, και ο σύντροφός σας, λέει, λείπει αρκετά συχνά. Έχουν βρει τώρα, ναι, έχουν βρει τώρα ένα application το οποίο, λέει, θα σας ενθουσιάσει. Έχουν φτιάξει την εφαρμογή αυτή, η οποία μπορεί να. Να καταγράψει τις δονήσεις που κάνει η γλώσσα σου πάνω στην οθόνη. Μπορείς, λέει, και με το δάχτυλο, αλλά δεν είναι, λέει, το ίδια, η ίδια αίσθηση. Προσφέρει περισσότερες δονήσεις. Και ο παραλήπτης έχει 60 δευτερόλεπτα, βέβαια, για να ικανοποιήσεις τον σύντροφό σου. Την σύντροφό σου, πιο σωστά. Μετά τελειώνει. Και στα. Ναι, κάπως έτσι, μάλλον. Σου δίνει αυτό το χρόνο. Είναι σαν το βίντεο, ξέρω εγώ, που τα βάζω στο. Ναι, στο Snapchat. Και σου λέει ότι αυτή η κοπέλα πρέπει να πάρει ένα φορητό δονητή, ο οποίος κοστίζει 100 δολάρια. Τώρα δεν ξέρω αν αξίζει καν να κάνεις δουλευτή διαδικασία. Απέρα συνδέεται... από το application πρέπει να έχεις και δονητή. Ναι, 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 το διάβασα μετά και όμως, ναι, πρέπει να έχεις και ένα συγκεκριμένο. Εξ αποστάσεως κάτι έχει ψάξει μάλλον. Και συνδέεται, λέει, μέσω της οθόνης με το προγραμματάκι αυτό το LAS. Και ό,τι δονήσεις έχει εκείνη μεταφέρεται στο. Πώς να το πούμε έτσι. Στο σύντροφο. Στο σύντροφο, στη σύντροφο πιο σωστά. Α, είναι για να νιώθει γυναίκα. Την αίσθηση εκείνη. Ουσιαστικά σαν νέα μόδα του πιο εξελιγμένου cyber sex. Αυτή η εταιρεία, λέει, το είχε ξαναδοκιμάσει παλιότερα αυτό το πράγμα, αλλά τώρα, λέει, το κάνανε πιο. Και δοκιμάσανε, βέβαια, να το βρούνε και για τους άντρες, να ευχαριστούν και τους άντρες, αλλά, λέει, οι πωλήσεις ήταν επικαρδιωτικές. Ενώ αυτό που γλύθηκε πάρα πολύ. Και συγκεκριμένα μια γυναίκα από την Αμερική, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από τα αποτελέσματα. Δήλωσε, λέει, στο Huffington Post, μια εφημερίδα, ότι, λέει, μου άρεσε πάρα πολύ. Τίποτα όμως δεν είναι όπως το πραγματικό πράγμα. Αλλά είναι χρήσιμο όταν το άλλο άτομο είναι πολύ μακριά. Χρήσιμο τώρα. Εντάξει, θεωρείς το κινητό, θεωρείς το. Ξέρω εγώ κάτι που βάζεις στη τσάντα σου. Τώρα χρήσιμο να αυτοικανοποιείσαι με το. Με τη συσκευή, να το πω έτσι, και να πιστεύεις ότι είναι ο. Εντάξει τώρα, να κάτσεις να γρύψεις το κινητό, είναι δυνατόν. Αφήστε τα πλαστικά πουλιά κάτω και απατήστε το αγόρι σας άμα δεν σας ικανοποιεί. Εγώ αυτό θα πω. Απάτη, δηλαδή εσείς παίρνετε στην απάτη, Γιώργο. Τι εννοείς. Τι είναι τώρα, θα κάθεται να περιμένει με το πλαστικό το άλλο ή άλλο ή τον άλλο να γυρίσει. Και είναι καλύτερο να πάει έναν άλλο. Με εκείνον σου λέει ότι θα είναι πάλι, απλά θα είναι μέσω τηλεφώνου. Πώς έπαιρνε τηλέφωνο, ένα τι κάνει. Θα γλύφω το τηλέφωνο και θα με δονείτε αυτή απ' την άλλη. Η τεχνολογία κάνει θαύματα σήμερα. Πω πω παιδιά, τραγικό. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ τεχνολογία, σε καλά και σε κακά. Λέει εδώ η Άννα, σε 60 δευτερόλεπτα δεν προλαβαίνει ούτε να το ενεργοποιήσει. Άμα κολλάει κιόλα με ένα Android, γαμισέτα. Η Σοφία βλέπω ότι λέει, δηλαδή γλύφει την οθόνη. Αν ενδιαφέρει η Σοφία. Θα το ψάξουμε πιο πολύ, αλλά από ό,τι είδαμε, ναι, γλύφει στην οθόνη. Αν έλυσα την απορία σου. Παιδιά, πώς πέρασατε σήμερα στην εκπομπή μας?
Απέρασα Γιώργο, πάρα κυρίως, πολύ εσύ. Ωραία. Θα σας ξαναρθώ, μου άρεσε. Δεν θα σας καλέσουμε εμείς, λέει. Ναι, καλέ, πλάκα είχε. Για μας σήμερα, Αντρέα, εσύ τι έχεις να πεις, πόσο φάνηκαν τα θέματα σήμερα. Και από μακριά που ήμουν, εξας έβλεπα από εκεί. Από εκεί, τόσο μακριά. Στο τεράστιο στούντιό μας. Έχετε κλείσει ήδη ένα μήνα εδώ πέρα. Σήμερα είναι η έκτη μας εκπομπή. Έχουμε κάνει επέμεινο, ναι. Γιορτάσαμε με δίπλα. Είστε και όλοι που κάνετε κάθε εκπομπή. Ωραία, σε μοίρα περιμένω προς από το Sky. Όχι. Backstage μιλάω και με τον Αλφα τώρα. Πώς θα καλύψεις το ξεναδέστε τους που κόπηκε. Εδώ θα παρουσιάσει ο μάλλον ο Φουρθιώτης με τη Γερμανού το. Πώς το λένε, Star Academy. Να μην παρουσιάσω κι εγώ με το Σάκι το X-Factor. Με το. Τι εννοείται. Απλά είχαμε. Ναι, δεν ξέρω. Η Αραβανή καλύτερη είναι κοπέλα μου. Πήγαινε εσύ. Πήγαινε εσύ κοπέλα μου να τα σαρώσει όλα. Να σπάσουν τα μηχανάκια τη AGB. Φοβάμαι μην πάρω τη θέση του Σάκη μετά. Να γίνει κριτή. Όχι, να γίνει παρουσιάστρε. Στο X-Factor παρουσιαστή είναι ο Σάκη. Α, έχει δίκιο, ναι. Δεν μην χάσουμε κι άλλο τι. Λοιπόν, survivor έχει τώρα, οπότε μάλλον δεν θα. Ναι, μπείτε στην οθόνη πρέπει να παρακολουθήσει η Σαϊμίρα και ο Γιώργο. Εμείς ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά, τον Γιώργο και τον Αντρέα καλά που είναι κάθε εβδομάδα. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ευχάριστοι. Εντάξει, κάναμε ίσως κέφι μας ήμασταν πιο... λίγο πιο παρείστικα με την έννοια ότι μας συγχωρείτε αν λέγαμε αστεία που ίσως καταλαβαίνουμε μόνο εμείς γιατί εντάξει. Ήμασταν λίγο πιο άνετα και λίγο σαν να ήμασταν σπίτι μας. Αλλά είναι κάποια πράγματα που δεν ξέρετε. Και δεν χρειάζεται για να μάθετε. Εξακολουθούμε τα inside jokes. Ναι, ναι, ναι. Νιώθετε άσχημα, όμως δεν θέλουμε να νιώθετε άβολα. Που δεν καταλαβαίνετε τίποτα και κλαμπ. Όπως είμαστε άβολα, έτσι και αλλιώς τα συγκεκριμένα δεν εμείς τα ξέρουμε. Και μάλλον δεν θα τα μάθω ποτέ. Φίλοι μου, σ' αγαπάμε. Σ' αγαπάμε στον Κατά Λιβοπούλου, λατρεύουμε. Όπως καταλάβατε λοιπόν. Και στην πρώτη εκπομπή που είπαμε ούτως ή άλλως θέλουμε να μεταδώσουμε την ενέργεια της παρέας μας και φέρνουμε σιγά σιγά την παρέα πιο πολύ εδώ πέρα. Ελπίζουμε πραγματικά να άρεσε στο καιρό και να ξανάρθει. Εντάξει, τον Αντρέα εννοείται τον θέλω. Ναι, ρεπά να έχω. Ο είναι ρεπά. Δώστε ρεπά στο Γιώργο να έρθει εδώ πέρα στην εκπομπή μας. Έρχεται στο NSTV Live κάθε Τρίτη στις 8 με 9. Αχα. Ποιοι είμαστε? Είμαστε Πράκτορες 002, είμαι ο Offset. Και η Σαϊμίρα. Μαζί μας σήμερα ήταν ο Γιώργος Σακάς ή αλλιώς πώς είναι στο Facebook για όσους θέλουν να τον ψάξουν να τον δουν. Το έχετε δείξει στα πόρτα μας. Είναι ο Γιώργος Σακάς. Πού είσαι εσύ? Πώς είναι στο Facebook? Πες μας λίγο πού μπορούν να σε βρουν στο Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Για σχολιασμούς. George Backpack Σακάς είμαι στο Facebook. Μόνο αυτό θα δώσω, παιδιά. Δεν μπορώ γιατί έχω πολλούς φανς και θα με ψάχνω. Στο Instagram δεν θυμάμαι κιόλας. Αλήθεια. Ο Γιώργος ασχολείται και με μουσική κάποια στιγμή ίσως. Γι' αυτό το θέμα θα σε φέρουμε, να μας τραγουδήσεις και να μας παρουσιάσεις μερικά τραγουδάκια σου, έτσι. Ναι, 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 από το άλμπουμ που δεν θα βγει ποτέ. Δεν πειράζει. Κυκλοφόρητα δεν μπορεί να τα δει. Θα κάνεις από εδώ την αρχή. Λοιπόν, σας καλησπερίζουμε, καληνυχτίζουμε με ένα αγαπημένο τραγούδι που το αφιερώνουμε στη Σοφία. Και σε όλους σας, γιατί ταιριάζει και με το σημερινό κλίμα. Ναι, ελπίζουμε να περάσατε καλά. Τα λέμε την άλλη Τρίτη, πάλι εδώ. Δυναμικά, ελπίζουμε να φέρουμε έτσι ωραία θεματάκια και να συμμετέχετε κι εσείς όπως ήταν σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους μπήκατε. Και μέχρι την επόμενη Τρίτη. Φιλάκια πολλά. Bye. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sisters.